Το τέταρτο κεφάλαιο. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, τέταρτο κεφάλαιο στη σελίδα 882. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, τέταρτο κεφάλαιο έως και το 25. Από το πρώτο εδάφιο έως και το 25. Και πάλι ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολύς, ώστε εισελθώνει στο πλοίον εκάθητο εις την θάλασσαν. Και πάσο ο όχλος ήτο επί της γης πλησίον της θαλάσσης και δίδασκεν αυτούς δια παραβολών πολλά και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού: «Ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει. Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί τα πετρώδες, όπου δεν είχε γη πολύ και ευθύς ανεφύει, διότι δεν είχε βάθος γης. Και ότε ανέτειλεν ο ήλιος εκαυματίστη και επειδή δεν είχε ρίζαν εξηράνθη. Κι άλλον έπεσε εις τας αγκάνθας και ανέβησαν οι άκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπών δεν έδωκε. Κι άλλο έπεσε εις την γην την καλήν και έδιδε καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έδωκε εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατό. Κι έλεγε προς αυτούς: «Ο έχω νότα δι' ανακούει, ας ακούει». Ότε δε έμεινε κατά μόνας, ρώτησαν αυτόν ή περί αυτών μετά τον 12 περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς: «Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε τους έξω, δια παραβολών τα πάντα γίνονται. Για να βλέπωσι βλέποντες και να μη είδωσι, και να ακούωσι να ακούοντες και να μην νοήσωσι. Μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρεθώσι εις αυτούς τα αμαρτήματα». Και λέγει προς αυτούς: «Δεν εξεύρετε την παραβολήν ταύτην, και πώς θέλετε γνωρίσει πάσας τας παραβολάς? Ο Σπύρον το λόγο σπείρει, οι δε παρά την οδόν είναι ούτη, εις τους οποίους σπείρεται ο λόγος, και όταν ακούσω συν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί τον λόγον των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ομοίως οι επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτη, ήτινες όταν ακούσωσι τον λόγον, ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτόν. Δεν έχουν όμως ρίζα εν εαυτής, αλλά είναι πρόσχεροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός, δια των λόγων ευθύς σκανδαλίζονται. Και εις τα σανκάνθα σπυρώμενοι, είναι ούτε την εσακούση των λόγων, και μέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, και η επιθυμία των άλλων πραγμάτων, εισερχόμενε, συμπνίγουση των λόγων και γίνεται άκαρπος. Και εις την γην την καλήν, σπαρέντες είναι ούτε ήτινες ακούσει των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατό. Και έλεγε προς αυτούς: «Μήπως ο λίχνος έρχεται δια να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνην? Ουχή δια να τεθεί επί των λιχνοστάτην, διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίον δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίον δεν θέλει ελθεί στο φανερόν, ως της έχει ατίον ότα δια να ακούει ως ακούει». Και έλεγε προς αυτούς: «Προσέχετε τι ακούετε. Με ποιον μέτρον μετρείτε, θέλει μετρηθεί σε εσάς και θέλει γίνει προσθήκη εις εσάς τους ακούοντας. Διότι ως τις έχει, θέλει δοθεί εις αυτόν. Και ως τις δεν έχει, και εκείνο το οποίον έχει, θέλει φανερωθεί από αυτού. Αμήν». Εις εσάς λοιπόν, λέγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εδόθη η χάρις να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας των Ουρανών. Εις εσάς που είσαστε μέσα, γιατί σε αυτούς που είναι έξω δια παραβολών θα ακούνε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί θα είναι άπιστοι και θα παραμένουν άπιστοι, γιατί είναι έξω, είναι έξω από το λαό του Θεού, έξω από την Εκκλησία, έξω από το Λόγο του Θεού, έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι έξω, και έξω κυρίαρχος και βασιλεύς και άρχων είναι ο διάβολος, ο οποίος έχει εξουσία από το Θεό στους έξω, απίστων όντων, να τυφλώνει το νου για να μην μπορεί να επιλάψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Όμως υπάρχουν και οι μέσα, μέσα που άκουσαν την πρόσκληση του Θεού: «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα δώσω, θα σας αναπαύσω».
και το άκουσαν και το δέχτηκαν και το πίστεψαν και πλησίασαν τον Χριστό και επικαλέστηκαν το όνομα του Χριστού και ζήτησαν βοήθεια από τον Κύριο. Και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός τους έβγαλε από το σκότος και τους έφερε στο θαυμαστό φως του Θεού και τους κατέστησε από έξω μέσα και τους κατέστησε από πλάσματα του Θεού, παιδιά του Θεού, γιατί εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν. Και όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστόν, και δέχομαι σημαίνει πιστεύω, και πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τον Ιησού Χριστόν κατά πάντα, την αγάπη Του. Εμπιστεύομαι ότι είναι Αυτός τον οποίο ο Θεός απέστειλε. Τον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τα λόγια Του. Ότι είναι εμπνεύματι Αγίου, ότι είναι λόγοι αληθείας, λόγοι νοός υγιένοντος. Είναι πνεύμα και ζωή. Ότι τα λόγια του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, αλλά μόνο αυτούς που τον πιστεύουν το Λόγο του Θεού. Και από έξω έγιναν μέσα. Από πλάσματα του Θεού έγιναν παιδιά του Θεού. Από άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Θεού έγιναν μαθητές του Ιησού Χριστού. Από άνθρωποι που έχουν απόψεις, γνώσεις και γνώμες έγιναν μαθητές που ενδιαφέρονται μόνο για την άποψη, τη γνώμη και το θέλημα του Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και έτσι σε αυτούς εδόθηκα τα χάριν η ικανότητα να γνωρίσουν το μυστήριο της Βασιλείας των Ουρανών. Να μιλήσουν, να γνωρίσουν ένα συγκεκριμένο μυστήριο. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί στο έργο του εκείνον και δεν χρησιμοποιεί τον άλλον. Γιατί είπαμε ότι πολλοί εργάζονται το έργο του Θεού και κάνουν ό,τι μπορούν. Δόξα στο Θεό, πολύ καλό είναι. Αλλά κάποιους ο Θεός τους χρησιμοποιεί δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω στο δικό του έργο. Γιατί? Ποια είναι τα κριτήρια? Και επειδή είναι δύσκολο στον άνθρωπο να καταλάβει αυτά τα γιατί, επειδή είναι ένα μυστήριο, δημιουργεί απόψεις, γνώμες, ακόμη και διδασκαλίες, οι οποίες όμως είναι ετεροδιδασκαλίες. Δεν είναι η υγιένουσα διδασκαλία του Χριστού, δεν είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έτσι σκέφτεται ο άνθρωπος ότι ο Θεός μπορεί να είναι και προσωπολήπτης. Ότι ο άνθρωπος εκλέγει κάποιον έτσι επειδή του αρέσει. Όμως έρχεται ο Θεός και λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και ό,τι κάνει το κάνει εν δικαιοσύνη. Και όταν ενεργεί, ενεργεί εν δικαιοσύνη. Και όταν βλέπει τους ανθρώπους, τους βλέπει ακριβώς όπως είναι, ίδιους. Γιατί ο Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους και ξέρει ότι όλοι είναι φτιαγμένοι εκ μίας καρδίας, εκ της ιδίας καρδίας, πρώτον. Επίσης είναι φτιαγμένος εκ του ενός αίματος, δεύτερον. Και τρίτον είναι φτιαγμένοι με ένα πνεύμα. Μόνο ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από σάρκα, με αίμα που έχει ζωή, ταυτόχρονα από καρδιά και ψυχή που έχει θέλημα και τρίτον από πνεύμα που έχει άποψη και επιλογή. Μόνο ο άνθρωπος. Κανένα άλλο πλάσμα. Γι' αυτό και ο Θεός τους βλέπει όλους ίδιους. Αλλά στην πραγματικότητα εξηγεί ότι δεν είναι ίδιοι. Και η διαφορά δεν είναι στο χέρι του Θεού, αλλά η διαφορά είναι στο χέρι του ανθρώπου. Σήμερα εξητήσαμε κατά το θέλημα του Θεού να μας χαρίσει καρδία τελεία. Μας δίδαξε ο Θεός λοιπόν τη σοφία Του, ποιο είναι το θέλημά Του, ότι θέλει να έχουμε καρδία τελεία. Αλλά τώρα θα συνεχίσει και θα μας διδάξει τη σύνεση, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την καρδία τελεία.
Τι πρέπει να κάνουμε για να μας χαρίσει ο Θεός καρδία τελεία. Και αυτό είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Δόξα να έχει ο Θεός. Είπαμε ότι ο Θεός έχει φτιάξει τους ανθρώπους με μια καρδιά. Αλλά ο ίδιος βεβαιώνει και λέει: με τα πάσης φυλάξεως Υιέ μου, παιδί μου, φύλαχτε την καρδία σου, γιατί εκ ταύτης, μόνο εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις στη ζωή σου. Δεν προέρχονται οι εκβάσεις στη ζωή σου, παιδί μου, λέει ο Θεός, από το πόσο έξυπνος είσαι. Δεν προέρχονται οι εκβάσεις στη ζωή σου από το πόσο δυνατός ή παλικάρι ή αδύνατος είσαι. Αλλά οι εκβάσεις της ζωής σου προέρχονται από το τι θέλεις, πώς το θέλεις, από την καρδιά σου. Και μάλιστα από τη σχέση σου με τον Θεό που γίνεται μόνο κατά χάρη δια της πίστεως. Έλα τώρα να σε διδάξω. Είπε στους μαθητάς του, αλλά λέει και σε εμάς σήμερα, πώς πρέπει να δεις τη σχέση σου με το Θεό και πώς πρέπει να δεις την καρδιά σου στη σχέση σου αυτή με το Θεό. Και η διδαχή του Κυρίου δεν γίνεται με επιστημονικούς τρόπους, ακαταλαβίστικους ή με πολλά συγγράμματα και πολλά βιβλία. Γιατί ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Είναι απλός και συνετίζει τους απλούς. Δόξα στον Θεό. Με παραβολές καθημερινότητας αποκαλύπτει ο Χριστός τα μεγάλα ανεξερεύνητα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εξήλθε λοιπόν όπως στο χωράφι ο Σπύρον για να σπείρει. Και ο πατέρας απέστειλε τον Ιησού Χριστό να σπείρει το λόγο του, όπως ο σπορέας στο χωράφι του. Και ο σπορέας ποτέ δεν τσιγκουνεύεται το σπόρο, γιατί ξέρει ότι όσο πιο πολύ σπέρνει, τόσο πιο πολύ θα θερήσει. Έχει το δικό του χωράφι. Και το χωράφι του Χριστού θέλει να είναι η καρδιά σου. Γεώργιον του Κυρίου είστε εσείς, λέγει. Χωράφι αγρός του Χριστού είσαι. Το χωράφι του Χριστού. Στο θέλημα του Θεού είναι η καρδιά σου και η καρδιά μου. Και έρχεται ο Κύριος να σπείρει. Και σπέρνει άφθονα το λόγο του. Χωρίς δισταγμό. Χωρίς τσιγκουνιά. Χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς κριτήρια. Και σήμερα δεν θα ασχοληθούμε τόσο με τη σωτηρία των ανθρώπων που κυρίως είναι η παραβολή, αλλά θα ασχοληθούμε με τους σεσωσμένους ανθρώπους που επίσης είναι η παραβολή, με εμάς δηλαδή. Γιατί θα διαπιστώσουμε και έχουμε διαπιστώσει ότι πολλές φορές όταν ακούμε το Λόγο του Θεού σε αυτή τη σπορά η καρδιά μας είναι πατημένη γη, που σημαίνει τι? Δεν χωράει ο Λόγος του Θεού όπως απλά κηρύτεται. Όπως ακριβώς ήταν ο Νεεμάνος Σύρος, που ήταν πιστός, αλλά η καρδιά του κάποια στιγμή βρέθηκε πατημένη γη, γιατί πίστεψε, περίμενε ότι θα βγει έξω ο προφήτης, θα επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, θα σταθεί μπροστά στον Νεεμάν, θα απλώσει τα χέρια του, θα φωνάξει και θα θεραπευθεί ο λεπρός. Αυτή είναι η πατημένη γη. Έχει άποψη, έχει γνώμη. Έχει βεβαιότητα. Γι' αυτό και ο απλός λόγος του Θεού πήγαινε στον Ιορδάνη. Βαφτιστείς 7 φορές, θα καθαριστείς και η σάρκα σου θα γίνει ως μικρό πεδίο. Ούτε βγήκε, ούτε τίποτα από αυτά που νόμιζε. Τέλεια απομάκρυση, απόσταση
από τη γνώμη του Θεού και την άποψη του Θεού, όπως εκφράστηκε με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου από τον προφήτη Ελισεέ, με τη γνώμη του Νεεμάν του Σύρου, όπως τη φαντάστηκε. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς οι χριστιανοί είναι η φαντασία μας. Φανταζόμεθα ότι έτσι θα ενεργήσει ο Θεός. Και ο Θεός λέει φυλάξου. Φυλάξου. Ποτέ μην πεις για κάτι ότι είναι βέβαιον. Ο χριστιανός πρέπει να είναι ευέλικτος. Γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι βουλές του, οι επιθυμίες του δεν είναι σύμφωνες με τις επιθυμίες του Θεού, αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχει η επιθυμία και η βουλή του ανθρώπου από τη βουλή του Θεού. Ο χριστιανός έχει επίγνωση και ξέρει, γιατί είναι και γραμμένο, και η γραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί, ότι οι σκέψεις, οι αποφάσεις και οι γνώμες του ανθρώπου δεν έχουν καμία σχέση με τις σκέψεις, τις αποφάσεις και τη γνώμη του Θεού. Και ο Θεός μας βεβαιώνει, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχει η γνώμη σου, η άποψή σου και εν τέλει η αποφάση σου από τη γνώμη, την άποψη και την απόφαση του Θεού. Και προσκαλεί ο Θεός τον άνθρωπο, γίνε ευέλικτος και πρόσεχε πως ακούς και τι ακούς μέσα από το Λόγο του Θεού. Δέξου τον, παραδέξου το Λόγο του Θεού, υποτάξου στο Λόγο του Θεού και θα δεις τα μεγαλεία του Θεού στη ζωή σου. Δόξα στο Θεό, γιατί ενήργησε ο Θεός στην καρδιά του Νεεμάν του Σύρου με τους δούλους, και ο Νεεμάν ο Σύρος ταπεινώθηκε, απέρριψε την άποψή του και είπε, αν μη τι άλλο, ας δοκιμάσω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Λες ο Λόγος του Θεού να έχει ευλογημένα και θαυμαστά αποτελέσματα και στη δική μου ζωή και στη δική μου λέπρα και στη δική μου ταλαιπωρία. Λες, φτάνει αυτό. Ο Θεός φωνάζει, δοκιμάσατε με, και αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχαίω την ευλογία μου σε εσάς, ώστε να μην έχετε τόπο να τη θέσετε, φύγετε. Αυτή είναι η πρόσκληση του Θεού στην πατημένη γη. Μην επιμένεις σε αυτά που ξέρεις, σε αυτά που νομίζεις, σε αυτά που πιστεύεις, σε αυτά που εν τέλει μετά πάσης βεβαιότητος φαντάζεσαι. Άκουμε προσοχή, πρόσεχε τι ακούς, δέξου, τουλάχιστον δοκίμασε το Λόγο του Θεού, γιατί θέλει ο Θεός να φανερωθεί δυνατός στη ζωή όλων μας. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί ο Θεός αγαπάει. Και θέλει, σ' αγαπάει. Και θέλει να είσαι χαρούμενος, ευλογημένος. Να είσαι ένδοξος στην παρουσία Του. Τιμόμενος. Ο χριστιανός δεν είναι κακομοιριασμένος ποτέ. Μπορεί να είναι ονειδιζόμενος κάποιες στιγμές, αλλά πάντοτε είναι ένδοξος στην παρουσία του Θεού, όταν στέκεται στο θέλημα του Θεού, ακούγοντας με προσοχή τα λόγια του Θεού και υποτασσόμενος αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην καρδιά μας πολλές φορές. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Όπως στην παραβολή του σπορέα. Αυτά που πέφτουν στην πατημένη γη, έρχεται ο διάβολος, τα παίρνει, τα πουλιά τα παίρνουν και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Ο Λόγος του Θεού δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε αυτόν που περπατάει με τη φαντασία του. Αλλά επίσης δεν έχει αποτέλεσμα σε αυτόν που έχει στην καρδιά του σημαντικά πράγματα. Θυμηθείτε τον Νεανία, ο οποίος άκουσε το Λόγο του Θεού, η καρδιά του άνοιξε και είπε, αυτός ο διδάσκαλος μιλάει για αιώνια ζωή και θέλω την αιώνια ζωή. Και πηγαίνει, πέφτει μπροστά του, τον προσκυνάει και του λέει, διδάσκαλε αγαθέ, πες μου, τι μπορώ να πράξω για να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών. Και είναι έτοιμος να κάνει ό,τι του πει. Έχει φτιάξει την καρδιά του να κάνει ό,τι του πει. Έτσι νομίζει.
Ο Κύριος όμως που είναι ο μόνος που διερευνά νεφρούς και καρδίας. Τι σημαίνει αυτό? Διερευνά τι είναι φυλαγμένο μες στην καρδιά σου, στα απόκρυφα μέρη της καρδιάς σου. Αλλά και ποια είναι η δυνατότητά σου. Τι μπορείς να κάνεις, αλλά και τι θέλεις να κάνεις. Βλέπει ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορεί να τον αφήσει αυτόν τον πλούσιο νέο που τόσο πολύ ενδιαφέρεται για τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί να τον αφήσει να δεχθεί με όλη του την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη το όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί μέσα στην καρδιά του είναι γραμμένο το θάρρος του επάνω στα κτήματα που κληρονόμησε από τον πατέρα του, πάνω στα λεφτά του. Ποτέ δεν θα μπορέσει, εάν δεν ελευθερωθεί από αυτό, να βάλει σε κυρίαρχη και πρώτη θέση τον Χριστό και μετά όλα τα άλλα, τη Βασιλεία του Θεού και μετά όλα τα άλλα. Αυτός πάντοτε θα έχει στην καρδιά του τα κτήματα που κληρονόμησε, τα χρήματα που κληρονόμησε και το θάρρος του. Ποτέ δεν θα πάει εκεί πρωταρχικά στο Χριστό. Ποτέ η καρδιά του δεν θα γίνει τελεία στο να ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Ο Κύριος θα είναι πάντοτε πίσω από τα κτήματα. Και με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός δεν μπορεί να αποκαλύψει τη δόξα του, τη δύναμή του, αλλά ούτε και να του χαρίσει τη σωτηρία του. Και έτσι πρέπει να τον αναγκάσει να καταλάβει. Είπαμε ότι όταν ζητήσαμε να μας χαρίσει καρδία τελεία, σημαίνει θυσία, δοκιμασία. Πούλησε όλα όσα έχεις για να έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα ακολούθησέ με. Εκεί τα χάσε. Όχι και να πουλήσω όλα όσα έχω. Δεν το πέσε κανέναν άλλον ο Κύριος αυτό. Μέσα στη γραφή τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ. Σε αυτόν όμως το είπε γιατί ήταν ανάγκη. Γιατί ήταν τρομακτικό εμπόδιο. Πετρώδη γη. Είχε λίγο χώμα. Ευθύς ανεφύει το Σπαρθέν. Αλλά δεν έχει ρίζα. Και στην πρώτη δοκιμασία, στην πρώτη επιλογή, το θέλω του ανθρώπου είναι όχι στο Χριστό. Δεύτερος, ναι δεύτερος, αλλά δεύτερος ο Χριστός. Πρώτα τα κτήματα και τα χρήματα. Και με αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός δεν μπορεί να συνεργαστεί. Τον βοηθάει, λέγοντας ότι όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, κτήματα, αγρούς, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, εκατονταπλάσια θα λάβει. Αλλά η πίστη του δεν φτάνει να δεχθεί το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και λυπούμενος γυρίζει την πλάτη και φεύγει. Και εμείς έχουμε τέτοια προβλήματα, αδερφοί. Πολλές φορές στις επιλογές μας, και το λέω για όλους σας, αλλά κρίνοντας εξιδίων, γιατί είμαστε ομοιοπαθείς. Ό,τι συμβαίνει σε μένα πιστεύω ότι συμβαίνει, αν όχι σε όλους σας, αλλά στους περισσότερους από εσάς. Πολλές φορές έχουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά στη ζωή μας. Μπορεί να είναι η δουλειά μας, μπορεί να είναι το μονάκριβο παιδί μας, μπορεί να είναι το καμάρι μας, μπορεί να είναι ακόμη και προσωπικά ζητήματα. Τόσο απλά και τόσο αστεία φαίνονται πολλές φορές. Τα μαλλιά σου τα άσπρα. Το Χριστό ή το βάψιμο. Πολύ ωραίο. Κύριος όμως περιμένει. Μπορεί να είναι όπως ήταν της γυναίκας μου, το δαχτυλίδι του πατέρα της. Όλα τα πέταξε. Αλλά το δαχτυλιδάκι του πατέρα μου, να μου τον θυμίζει. Ναι, αλλά ο χριστιανός δεν φοράει δαχτυλίδι. Οι χριστιανοί δεν φοράει δαχτυλίδι. Μωρέ, δεν το θέλω να το βλέπω. Αλλά ήρθε ο Κύριος, αδερφή, και της είπε, όταν χτιζόταν η εκκλησία, που όλες οι αδερφές δίνανε και όλοι μας δίναμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, γιατί δεν είχαμε λεφτά. Και έφτασε στο σημείο να της πει ο Κύριος, πες στην καρδιά της, δεν της το είπα εγώ, μάρτυρες ο Θεός, τίποτα της έχω πει. Να πει, το βγάζει και λέει,
Τώρα όλοι δώσανε, εγώ να μην δώσω. Και σκέφτηκε και λέει, αυτό το δαχτυλί το δίνω, αλλά το αποταμιεύω στον ουρανό. Εκεί θα το βλέπω αιώνια. Βλέπετε αδελφοί, πόσο λίγα πράγματα και πόσο ασήμαντα μερικές φορές είναι τα βράχια μέσα στην καρδιά μας που εμποδίζουν την τελειοποίηση της καρδιάς μας. Μπορεί να είναι το χαλί το καινούριο που πήρες. Και πώς να έρθει τώρα οι αδελφοί που δεν σκουπίσαν και καλά τα πόδια και να το χαλάσουν. Το καινούριο το χαλί. Και είναι και περσικό. Και είναι και χειροποίητο. Τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι το φροντιστήριο του παιδιού. Οι σπουδές του παιδιού. Λες και δεν θα σπουδάσει το παιδί αν ακολουθήσει πρώτα το Χριστό. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, αδελφοί. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε. Το πιστεύεις? Αυτό αποτελεί προϋπόθεση τελειοποίησης της καρδιάς που ζητήσαμε. Πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Πρώτο πρόσωπο Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Και όλα τα άλλα θα τα προσθέτει ο Κύριος. Πώς? Με το δικό του τρόπο. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε απολύτως. Αμήν, αδερφοί. Και θέλουμε να αφήσουμε την καρδιά μας στο Χριστό να την ξεχερσώσει. Έτσι έλεγε ο πατέρας μου, ήταν αγρότης και εγώ πιτσιρικάς τον βόηθαγα και υπήρχαν μέρη στο χωράφι που είχαν πέτρες. Και έλεγε, τώρα θα το ξεχερσώσω. Τώρα θα βγάλουμε όλες τις πέτρες. Και ήταν βαθιές πολλές φορές οι πέτρες. Δύσκολη δουλειά. Να την αφήσουμε αυτή τη δύσκολη δουλειά της καρδιάς μας στα χέρια του Χριστού. Κύριε, ξερίζωσε όλες τις πέτρες. Μερικές φορές πονάει, αλλά πάντοτε έχει καλά αποτελέσματα. Να μην σκεφτούμε τον πόνο, να σκεφτούμε την ευλογία. Αμήν, αδερφοί. Γιατί ο λόγος θα έρχεται, θα φυτρώνει, αλλά θα ξεραίνεται αμέσως. Προχωράμε. Ο σπόρος λέει, έπεσες και σε χωράφι, σε μέρη που είχε αγκάθια. Είχε γη, αλλά είχε και αγκάθια πολλά και τριβόλια. Και φύτρωσε, αλλά φύτρωσε μαζί με τα αγκάθια. Το αποτέλεσμα έμεινε άκαρπος. Και όταν δεν καρποφορεί ο λόγος του Θεού στην καρδιά μας, αδελφοί, είναι άχρηστος. Ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε την καρποφορία του. Άχρηστος. Εμείς θέλουμε ο λόγος του Θεού να ενεργείται στη ζωή μας σαν λόγος Θεού καθώς είναι. Και ο λόγος του Θεού ενεργείται στη ζωή μας μεταξύ των πιστευόντων. Και τι είναι τα αγκάθια? Είναι οι μέριμνες. Και τι είναι μέριμνα? Η αγωνία, ο φόβος, η προσπάθεια. Οι μέριμνες, η απάτη του πλούτου, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Να το πούμε με μία λέξη, το φρόνημα το σαρκικό, το φρόνημα το κοσμικό, η αγάπη του κόσμου τούτου που είναι στην επιθυμία της σαρκός, στην επιθυμία των άλλων πραγμάτων, των οφθαλμών και στην αλαζονία του βίου. Ενώ ο Κύριος ήρθε και μας είπε, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτόν. Γιατί πιστέψτε το, ο Θεός φροντίζει για όλους σας και για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Ποιος θα καθαρίσει την καρδιά μου από τις πέτρες? Ο Χριστός. Ποιος θα καθαρίσει την καρδιά μου από τα αγκάθια? Ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Και δεν υπάρχει άλλος. Δεν μπορώ εγώ να την καθαρίσω. Προσέχετε, φωνάζει ο λόγος του Θεού. Μη μεριμνάτε τι να φάτε, τι να ενδυθείτε. Κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού. Δεν εργάζονται, δεν μεριμνούνε, αλλά δεν μένουν ποτέ νηστικά. Και κοιτάξτε και τα λουλούδια του αγρού. Δεν κλώθουνε, δεν υφαίνουνε, αλλά ο Θεός τα ντύνει και τα ντύνει με μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια από ό,τι ντυνότανε ο Σολομών στη δόξα του. Άσε το Θεό να σε ντύσει. Άσε το Θεό να σε ταΐσει.
Και δεν μιλάμε τώρα για τα φυσικά πράγματα. Μην προσπαθείς εσύ να ταϊστείς μόνος σου μέσα από διάφορα αναγνώσματα και προσπάθειες. Άσε το Θεό να σε ταΐσει με το λόγο του, να σε ψωμίσει, να σε χορτάσει, να σε θρέψει, να σε αυξήσει, να σε οικοδομήσει, να σε δοξάσει. Μην τίνεσαι, μην προσπαθείς να μορφωθείς, δεν λέω τη μόρφωση της δουλειάς, γέννητο, αλλά να αποκτήσεις στολίσματα και κοσμήματα γήινα και ανθρώπινα. Άσε τον Θεό να σε στολίσει, να σε κάνει σαν την Περιστερά, απλή, αλλά όμορφη, γλυκιά και αγαπημένη. Μία είναι η Περιστερά μου, η αμόμητός μου. Αμήν, αδερφοί. Και ας αφήσουμε τον Κύριο να ξεριζώσει όλα τα άγρια χορτάρια που συμπνίγουν το λόγο και τον κάνουν άκαρπο. Και τότε, εάν οργώσει την πατημένη γη, αν ξεχερσώσει τη γη από τις πέτρες και από τα βράχια και αν καθαρίσει τη γη από τα αγκάθια και τα τριβόλια, θα μείνει μια καλή γη, γεμάτη από πίστη, γεμάτη από ελπίδα. Μια γη τέλεια, μια καρδιά τέλεια που θα ελπίσει και θα εμπιστεύεται τον παντοδύναμο Θεό κατά πάντα. Να ο άνθρωπος στον οποίο ο Θεός μπορεί να φανερώσει τη δύναμή του. Σε μας κάνει χάρη. Στην Παλαιά Διαθήκη έψαγνε να βρει έτοιμους ανθρώπους και τους εκπαίδευε βέβαια. Όπως βρήκε τον Δαβίδ. Εύρον Δαβίδ το του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ώστε θα πράξει όλα τα θελήματά μου. Βρήκε τον Νεεμάν το Σύρο. Βρήκε τον Δανιήλ. Στην Καινή Διαθήκη θέλει να μας βρει όλους, αδερφοί, όλους. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, αυτή είναι η αποκάλυψη του μαστηρίου, του μυστηρίου της Βασιλείας του Θεού. Όλοι σήμερα μπορούμε να γίνουμε, γιατί ο Χριστός θέλουμε και ξέρουμε ότι μπορεί να μας κάνει. Βεβαίως έχουμε πατημένη γη, οργώσέ τη Κύριε. Μπορεί, βέβαια. Βεβαίως έχουμε βράχια, καθάρισέ τα Κύριε. Μπορεί, βεβαίως. Βεβαίως έχουμε αγκάθια και τριβόλια, ξερίζωσέ τα Κύριε. Και κάνε την καρδιά μας σήμερα γη καλή, για να καρποφορείς 30, 60 και 100. Αλλά έρχεται να προσθέσει και κάτι περισσότερο και πρέπει να το πούμε. Υπάρχει και μια άλλη γη. Δεν είναι μόνο καλή, αλλά είναι και αγαθή. Και αυτή καρποφορεί πάντοτε 100. Πάντοτε το τέλειο. Πάντοτε το πλήρες, πάντοτε η δόξα του Θεού. Καθάρισε την καρδιά μας και κάντη καλή, αλλά ευλόγησε την καρδιά μας και κάντη και αγαθή γη. Καλή σημαίνει χωρίς βράχια, χωρίς αγκάθια και χωρίς πατήματα. Αλλά αγαθή σημαίνει χωρίς πονηριά, χωρίς υποκρισία. Κάνε μας, Κύριε, όλους μας. Αμήν, αδελφοί, σήμερα να έχουμε μια καρδιά τέλεια για να δοξαστεί το όνομά σου, για να αποκαλυφθεί η δόξα σου και η δύναμή σου στη ζωή μας, μέσα από τη ζωή μας, μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από αυτή τη μικρή εκκλησία, εις δόξαν δική σου πάντοτε. Αμήν.